να δίνονται λύσεις και μετά από λίγο καιρό ακούσαμε τα του κυρίου Καραχαλίου. Δεν ξέρω αν συσχετίζεται γι' αυτό η βιαστικό, μάλλον η βιασύνη του νομοσχεδίου και με αυτό που έγινε στο ΝΕΟΤ, αγαπητέ φίλε κύριε Ξάνθη, ευσπευσμένα. Κλείνω, Ανδρέα, κλείνω. Για μας τα μεγάλα προβλήματα και για τον Σύντισκο που σωστά υπόθηκε και από την Ειρήνη Τρίτη τουριστική δύναμη, η Ρόδος η Δεύτερη, που έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος, θα υπενθυμίσω στον αγαπητό κύριο Κόνσουλο, πρέπει να τα τονίζουν αυτά στο Κοινοβούλιο, ότι τα Δωδεκάνησα είναι η δύναμη πυρός που δεν ανταγωνίζεται τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, όπου στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης έγινε όλη η Ελλάδα τουριστική και τρέχουν όλοι να προλάβουν να τα κάνουν όλα παντού, και αυτά που διαβάζουμε στο νομοσχέδιο τώρα. Εμείς ανταγωνιζόμαστε και διακινούμε την Τουρκία, η οποία, και δεν την ανταγωνιζόμαστε με τον αριθμό κλινών, που είναι αδύνατο να τη φτάσουμε, στα παράλια από εδώ μέχρι την Αντάλια, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά την ποιότητα που έπρεπε, ή τα θέματα των δομών ή των υποδομών, εκεί έχουμε απαιτήσεις. Και σε αυτά, επιτρέψτε μου, δεν βλέπω μέσα στο νομοσχέδιο κάτι ιδιαίτερο. Κλείνω με δύο λεπτομέρειες. Όπως προβλέπεται και στο νομοσχέδιο αυτό που είπα για επαύλες, για σύνθετες τουριστικές κατοικίες, καταλήμματα κτλ., λέει προβλέπονται συμβολιογραφικές πράξεις, ιστορίες κλπ. Ξέρετε για το χρηματολόγιο τι γίνεται το δοστικό, που φυτοζωεί και δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα. Πριν έφερα το παράδειγμα του Κλαμ Μεντιτερανέ. Ένα απλό γραφειοκρατικό πρόλαβε το λύσει 3-5 χρόνια τώρα στην Ηρόδο, κάτω στο Πεχό, και δεν προχωράει. Λοιπόν, χρηματολόγιο είπα. Δεν θα μιλήσω για τα υπόλοιπα, για τον τουρισμό, ιατρικό τουρισμό, με κλειστό κέντρο υγείας, με υπολειτουργία του νοσοκομείου μας, με μία καρδιολόγο μόνο που καταλαβαίνουμε τον πόνο. Ήρθαμε. Α, σύντομα από το 3. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κλείνω. Συγχαίροντας τον Μάρα τον Κόνσουλα που κάνει αυτή την κίνηση και πιστεύω να την ακολουθήσουν και ο ίδιος και οι άλλοι βουλευτές μας και σε άλλα θέματα που θα ακολουθήσουν, για να βγούμε πραγματικά από την κρίση, αλλά να μην βγουν μόνο κάποιοι μεγάλοι ή πολύ μεγάλοι ξενοδόχοι κλπ. Να βγουν τα νησιά, να βγουν οι ανθρώποι, να βγουν τα μικρότερα νησιά και να γίνουν επιτέλους και υποδομές που χρόνια ολόκληρα τις ακούμε και αν δεν τρέχαν κάποιοι άνθρωποι ιδιαίτερα δεν θα γινόντουσαν και τώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δύο λεπτά, μισό λεπτά. Όποιος άλλος θέλει για δύο λεπτά μία σύμβαση. Κύριε γεια σας. Δύο πράγματα θα σας πω. Χρόνια τώρα μιλάμε για ποιότητα υπηρεσιών. Ποιότητα χωρίς σχολές δεν νοείται. Σχολή εδώ οφείλεται έστω και τώρα να την κάνετε. Την ΕΠΑΣ, να την μεταφέρετε από τη Ρόδο εδώ. Ένα. Δεύτερο, ως προς τα εργασιακά. Ξέρετε ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία απασχολούν, όπως είπε ο συνάδελφος, υπαλλήλους, εισαγόμενους, που θα πρέπει ενοικιαζόμενους, που θα πρέπει να μην υπερβαίνει το 15%. Λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε ποιότητα, πρέπει να έχουμε ντόπιο εργατικό δυναμικό. Γιατί ντόπιο, όχι ντόπιο, ελληνικό. Γιατί αυτοί προσφέρουν υπηρεσία, γιατί αυτοί αγαπάνε τον τόπο τους. Οι άλλοι που έρχονται, οι ενοικιαζόμενοι, οι μαθητές, οι δίθεν μαθητές, έρχονται για διακοπές. Δεν τους μοιάζει, δεν χαμογελάνε, δεν κάνουν τίποτα. Άρα αυτό πρέπει να το προβλέψει το νομοσχέδιο, να το ελέγχει ο ΕΟΤ και να φέρουν πόνους. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα, καλά τα είπατε οι συνάδελφοι όλοι, αλλά νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε. Ευχαριστώ. Κλείνουμε, είπαμε 8 και 4, είμαστε μέσα στα πλαίσια. Ναι. Δυο λόγια να πούμε, να κλείσει πριν το κλείσιμο του κυρίου Κόσολα. Η υποδεστή μας η κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου είναι εδώ να πει δύο λόγια, να πω επίσης και κάτι άλλο, επειδή χάρη εφιολογημάτων καμιά φορά λέγονται κάποια πράγματα σχετικά με την δράση των τοπικών οργανώσεων κλπ. Να έχετε και σας διαβεβαιώνω ότι γίνονται πάρα πολλές ενέργειες, οι οποίες θα είναι κουραστικό να μεταφέρονται κάθε φορά και να ενημερώνουν και ο κόσμος. Για παράδειγμα, η Μέρη έχει επισκεφθεί τουλάχιστον 10 φορές διάφορα υπουργεία για θέματα της ΚΟΜ. Είναι ο άνθρωπος μας εδώ.
δύο λόγια να μας πει η εκείνη και τη γράμμα να τη συμμετέχει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, σας μεταφέραμε την αγωνία. Ελπίζουμε σε μια νέα πολιτική προσέγγιση με αποτέλεσμα. Διότι όσο βλέπουμε ότι εσείς προσπαθείτε και έχουμε αποτέλεσμα, εμείς θα είμαστε δίπλα και θα σας στηρίζουμε. Εγώ βίωσα την άμεση ανταπόκριση του Μάνου στο θέμα του ιατρικού τουρισμού, που αμέσως όταν είδαμε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, ανταποκρίθηκε και έχει κάνει επερωτήσεις και περιμένουμε αποτέλεσμα. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για το θρησκευτικό. Και μακάρι να